Δυστυχώς για πολλωστή φορά, φέτος δηλαδή από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που γίνονται ζημιές σε εγκαταστάσεις της ΑΕΚ Τρίπολης και ιδιαίτερα στο κομμάτι που εδώ φιλοξενεί το τένις. Δεν μπορώ να ξέρω από πού γίνονται, διότι εμείς δεν είμαστε μια διοκτική αρχή, ούτε μια ανακριτική αρχή. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι υποδομές οι δικές μας που έχουν φτιαχτεί με αίμα και υδρότα κυριολεκτικά, διότι αυτά φτιάχνονται όλα από τις συνδρομές των γονιών και εξυπηρετούν τα παιδιά που από το μεσημέρι και μετά έρχονται εδώ πέρα και αγωνίζονται και αθλούνται και ευχαριστούνται το σπορ. Ταυτόχρονα με τους ενήλικες που και αυτοί έρχονται στο και χρησιμοποιούν τα γήπεδα. Αυτοί λοιπόν στερούνται υποδομές που είναι τουλάχιστον οι ελάχιστες που μπορεί να τους παρέχει κάποιος στην Τρίπολη. Αυτό είναι ένα δυσάρεστο γεγονός που θίγει καταρχήν τον πολιτισμό μας. Ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας που πρέπει να μας ενώνει. Ιδιαίτερα ο εθελοντικός και αεραστεχνικός αθλητισμός. Η ΑΕΚ Τρίπολης είναι ένα ιστορικό σωματείο που έλκει την γέννησή της από τα βάθη των χρόνων αυτού του αιώνα. Είναι από τη δεύτερη δεκαετία του αιώνα μας που διανύουμε. Και νομίζω ότι έχει γίνει από ανθρώπους που είχαν στερηθεί. Έχει γίνει από ανθρώπους που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Αυτοί οι άνθρωποι με το στήριγμα τους έφτιαξαν αυτό το σύλλογο. Αυτό κάτι λέει. Αυτό που λέει είναι ότι μέσα στα δύσκολα χρόνια, όπως είναι και τα σημερινά, βέβαια εμείς δεν έχουμε πόλεμο, έχουμε άλλου είδους δυσκολίες, βρίσκουμε ανταπόκριση, βρίσκουμε διέξοδο, βρίσκουμε ενασχόληση στον αθλητισμό. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και σπάει τα καθίσματα, όταν έρχεται κάποιος και ξυλώνει τα σύρματα που περικλείουν τα γήπεδα, όταν έρχεται κάποιος και χτυπάει και σπάει τα σημεία που έχουμε ηλεκτρισμό, που έχουμε τους διακόπτες για τις προβολίες, ή μπαίνει και καταστρέφει τον τάπητα που παίζουν και αθλούνται τα παιδιά στο τένις, τότε αυτό είναι ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία μας. Και αυτό εμείς θέλουμε να το στιγματίσουμε και αυτό θέλουμε να το τονίσουμε σε όποιο βαθμό μπορούμε ως ένα μικρό σωματείο της Τρίπολης. Μεγάλες υλικές ζημιές σημειώθηκαν στο ΔΑΚ Τρίπολης. Όπως ανεφέρει ο πρόεδρος της ΑΕΚ Τρίπολης, κ. Παναγιώτης Βαλασόπουλος, πρόκειται για ζημιές μεγάλου κόστους. Όμως το σημαντικό είναι, όπως τόνισε, ότι κάποιοι δεν σέφονται έναν χώρο πολιτισμό. Κάθε φορά το κόστος ποικίλει. Δηλαδή, αν πεις ότι τα φτιάχνω όλα, θα έχεις ένα κόστος που θα σημαίνει τουλάχιστον οι συνδρομές ενός μήνα όλων των αθλητών. Ή συνδρομές δύο μηνών όλων των αθλητών. Γιατί αυτό είναι το δικό μας μέτρο σύγκρισης. Ξέρετε, εμείς δεν είμαστε ένας ούτε επιδοτούμενος ούτε επιχορηγούμενος σύλλογος. Ένα αεραστεχνικό σωματείο που ζούμε από τα χρήματα που δίνουν οι αθλητές και τα μέλη μας. Αυτό είναι. Άρα, το κριτήριο είναι αυτό και ο βαθμός είναι αυτός. Τώρα, το σημαντικό δεν είναι τα χρήματα. Τα χρήματα πέστε ότι θα πάμε στους γονείς, θα πούμε έγινε αυτό που έγινε, βοηθήστε μας να το φτιάξουμε. Το σημαντικό είναι ότι δεν σεβόμαστε έναν χώρο πολιτισμού. Αυτό εμάς μας στενοχωρεί ακόμα περισσότερο. Και ιδιαίτερα όταν γίνεται στην Τρίπολη. Οι αρκάδες, εμείς οι τριπολιτσιώτες διδάσκουμε πολιτισμό. Και είναι στενάχωρο σήμερα κάποιοι να μην το σέβονται αυτό. Και πολύ στενάχωρο να μην σέβονται την ιστορία του συλλόγου. Ποιοι το έκαναν? Όπως σας είπα και στην αρχή, εμείς δεν είμαστε ανακριτική αρχή ούτε ιδιοκτική αρχή. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ποιος το έκανε από τη στιγμή που δεν ήμασταν εδώ όταν συνέβη. Αυτό συνέβη πρωινές ώρες που δεν λειτουργούσαν ίδιους στο δικό μας τμήμα. Εμείς εδώ πέρα ερχόμαστε τις ώρες που αθλούνται τα παιδιά. Τις υπόλοιπες ώρες είναι φυλάσσιτος δημόσιος χώρος από το ΔΑΚ και από το προσωπικό που υπάρχει. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος το έκανε. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι αυτός που το έκανε, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να σεβαστεί έναν χώρο που οι γονείς του, οι γονείς μας ή οποιοδήποτε συμπολίτης μας μοχθεί για να το έχει σε μια ευπρεπή κατάσταση για να μπορεί να το χρησιμοποιεί ακόμα και ο ίδιος. Είπατε ότι έγινε πρωινές ώρες, εν ώρα φύλαξης από το φύλακες εδώ στο ΔΑΚ. Υπήρχε κάποιος που να είδε κάτι και να σας ενημέρωσε? Από ό,τι γνωρίζουμε εμείς, όχι. Δεν μας έχει αυτή τη στιγμή καταγγελθεί κάτι ή να έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο. Άλλωστε έχουμε επικοινωνήσει με την αστυνομία, δηλαδή δηλώσαμε το γεγονός. Από εκεί πέρα έχουμε μιλήσει και με τους αρμοδίους και το νομικό πρόσωπο και όλους που εμπλέκονται σε αυτό και έχουμε, αν μη τι άλλο, εκφράσει την δυσαρέσκεια και τη διαμαρτυρία μας για το γεγονός που πολλαπλασιάζεται. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά αυτό που είπαμε. Δεν μπορεί μέσα σε 1,5 μήνα, 3 φορές
τέσσερις να έρχονται να σπάνε τα παγκάκια, να ξυλώνουν τα σύρματα. Δηλαδή, να ξυλώσει το σύρμα όπως βλέπετε στον περιβάλλοντα χώρο των γηπέδων, θέλει μια δυσκολία. Έχει μια τεχνική. Λοιπόν, σημαίνει ότι κάποιο σκόπιμα το έκανε αυτό. Είναι κρίμα. Αυτό πρέπει να ξαναφτιαχτεί. Όπως επίσης, όταν μπαίνει στον χώρο που παίζουν, που είναι ο τάπητας, που είναι τα γήπεδα. Αυτό ο τάπητας που βλέπετε εδώ πέρα είναι ειδικός τάπητας που κοστίζει τουλάχιστον 7-8.000 το κάθε γήπεδο για να φτιαχτεί. Εάν δεν είναι σε καλή κατάσταση, τότε κινδυνεύουν οι αθλητές, κινδυνεύουν δηλαδή τα δικά μας παιδιά, κινδυνεύουμε εμείς οι ίδιοι. Ο λόγος που υπάρχει αυτός ο τάπητας και δεν είναι απλό τσιμέντο είναι για να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Για σκεφτείτε τώρα, εμείς οι ίδιοι να παίζουμε αύριο το πρωί να αθλούμαστε με τον φίλο μας, με την παρέα μας και να φύγουμε από εδώ πέρα πηγαίνοντας στο παραρκαδικό, στην ορθοπαιδική. Νομίζω ότι είναι δυσάρεστο για όλους μας αυτό. Αυτό δεν είναι δηλαδή θέμα μόνο κόστους, που είναι σημαντικό γιατί σήμερα τα χρήματα δεν περισσεύουν σε κανέναν μας. Πόσο μάλλον σε γονείς που θα πρέπει να καλεστούν να αποζημιώσουν αυτές τις ζημίες. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι ο πολιτισμός μας και η υγεία μας. Δεν μπορεί αύριο το πρωί να έχουμε ένα παιδί. Εμείς έχουμε εδώ πέρα ακαδημίες. Σκεφτείτε το δικό μου παιδί, το δικό σας, που είναι 5, 6, 7, 8 χρονών, να τραυματιστεί και να φύγει από εδώ να πάει στην ορθοπαιδική. Είναι κρίμα. Αυτό είναι το μήνυμα που λέμε εμείς. Σεβαστείτε τους χώρους μας, σεβαστείτε τους χώρους που σας ανήκουν, σεβαστείτε τους χώρους που ανήκουν στους Τριπολίτες. Οπότε τι σκοπεύετε, ποιες θα είναι οι κινήσεις σας για να αποτρέψετε παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον? Εμείς να αποτρέψουμε από μόνοι μας είναι λίγο δύσκολο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και έχουμε ξεκινήσει ήδη μια καμπάνια προς τους αρμοδίους είναι πρώτον να ενημερώνουμε κάθε φορά τον Δήμο και τις υπηρεσίες του για τις ζημίες που γίνονται ώστε να δούμε πώς θα τις αποκαταστήσουμε. Δεύτερον, για να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τη φύλαξη. Και τρίτον, να κάνουμε μια καμπάνια ενημέρωσης για το τι σημαίνει ΔΑΚ, τι σημαίνει γήπεδα τένις, τι σημαίνουν αθλητικοί χώροι στα παιδιά μας. Και πολύ περισσότερο να τους πούμε ότι όταν βλέπετε τον δικέφαλο ετώ που είναι το σήμα της ΑΕΚ εδώ πέρα, είδατε τα σήματα, ας πούμε, το κάθε σήμα έχει ένα αρκετά μεγάλο κόστος που σκίζουν ή που σπάνε κάθε φορά. Αυτό μην το ταυτίζουν με την ΠΑΕ ή με κάτι άλλο. Εδώ υπάρχει ένα αεραστεχνικό αθλητικό σωματείο που έχει μέσα του στο συμβούλιο αυτή τη στιγμή, είναι από διάφορες οπαδικές, ας πούμε, απόψεις. Δεν είμαστε μόνο στην ΑΕΚ, είναι και Ολυμπιακοί, είναι και Παναθηναϊκοί. Τι μας ενώνει? Μας ενώνει ο ερασιτεχνισμός, μας ενώνει ότι εδώ στην Τρίπολη προσπαθούμε να προάγουμε τον εθελοντισμό, προσπαθούμε να δώσουμε διέξοδο σε διαφορετικά αθλήματα. Όταν εμείς έχουμε στο τμήμα πικ-πονγκ, όταν έχουμε ποδηλασίες που είμαστε περήφανοι γιατί φέτος έχουμε φέρει στην Τρίπολη το δεύτερο βαλκανικό μετάλλιο στην ποδηλασία με την κυρία Ριγοπούλου. Πόσα χρόνια έχει να έρθει στην Τρίπολη βαλκανικό μετάλλιο από ατομικό άθλημα? Λοιπόν, όταν έχουμε την ομάδα ποδοσφαίρου που βλέπετε ότι προσπαθούμε να έχει μια ηθική και έχει νέα παιδιά. Ο μέσος όρος ηλικίας στην ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ είναι 16 χρονών. Όταν έχουμε το τένις που έχουμε ακαδημίες που έχουμε παιδιά από 5 χρονών και έχουν φέρουν πανελλήνιες νίκες στην Τρίπολη. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι είμαστε ένα σωματείο που προσπαθούμε πάνω απ' όλα να δώσουμε διέξοδο στις ηλικίες που πρέπει και στις ηλικίες που πρέπει να μάθουν πολιτισμό. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτός ο πολιτισμός εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Εκφράζεται με το χαρτί που θα πετάξουμε στο δάπεδο, εκφράζεται με το τσιγάρο που θα πρέπει να σβήσουμε αν καπνίζουμε, κακώς καπνίζουμε, αλλά θα πρέπει να το ρίξουμε στο τασάκι. Και πολύ περισσότερο εκφράζεται με το όταν επισκεπτόμαστε έναν χώρο να σεβόμαστε αυτό που υπάρχει εκεί.